Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ένα ακόμη σύντομο δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επιστρέφει αύριο το πρωί στην Αθήνα από τη Σεούλ. Απευθυνόμενος σε επιχειρηματίες της Νότιας Κορέας, τους προσκάλεσε να έλθουν στην Ελλάδα για άμεσες επενδύσεις. Ο ειδικός ανακριτής του σκανδάλου Κοσκοτά Σπύρος Σπύρου θα αποφασίσει μετά τις 22 Νοεμβρίου για την πορεία της ανάκρισης, ύστερα από την άρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου να απολογηθεί. Θα ζητήσει και τις προτάσεις των βουλευτών κατηγόρων, ενώ την τελική απόφαση θα πάρει το τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιος Χριστοδούλου δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση δέχεται να οριστούν εκπρόσωποι των κομμάτων για να παρακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης. Ο κ. Χριστοδούλου είπε ακόμη ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί το άρθρο 41 του φορολογικού νομοσχεδίου για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΟΤΟΕ και η ΓΕΝΟΠΔΕΗ αντιδρούν και προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Νέα μικρή άνοδος σήμερα στις τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο της Αθήνας κατά περίπου 1%. Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας σήμερα στην Αθήνα και την Κύπρο για τα 7 χρόνια της ανακήρυξης του ψευδοκράτους του Ντενκτάς. Στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει: «Ο ελληνοτουρκικός διάλογος προάγεται εφόσον υπάρξει προσέγγιση στο Κυπριακό». Το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας συμφώνησαν για δραστική μείωση των όπλων στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα, όπως πάντα, το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας νύχτα.